Οι πρόσφατες κινήσεις των Σκοπίων ανάγκασαν Ελλάδα και Βουλγαρία να αντιδράσουν ξανά, καθώς ένα μόνο παράδειγμα της έκτασης των εχθρικών μηνυμάτων που μεταφέρει αυτή η βαλκανική χώρα. Η πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας, όπου το Βόρεια έχει κάνει φτερά τον τελευταίο καιρό, Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα, συναντήθηκε πρόσφατα με εκπροσώπους της δίθεν Ένωσης Συλλόγων Μακεδόνων και Παιδιών Προσφύγων από το Αιγαιατικό Τμήμα της Μακεδονίας, Μάκεντον, στα Σκόπια. Η Προεδρία της γειτονικής Σλαβοβαλκανικής χώρας δήλωσε: «Στη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε την παραμονή του παραδοσιακού εορτασμού της 75ης επετείου από το τέλος του εμφυλίου πολέμου στην Ελλάδα και της 76ης επετείου από τις βίαιες διώξεις των Μακεδόνων από το Αιγαιατικό Τμήμα της Μακεδονίας, η αντιπροσωπεία της Μάκεδον ενημέρωσε για την προετοιμασία της εκδήλωσης. Η πρόεδρος, αφού εξέφρασε την υποστήριξή της στο έργο και τις δραστηριότητες της Ένωσης Συλλόγων Μακεδόνων και Παιδιών Προσφύγων από το Αιγαιατικό Τμήμα της Μακεδονίας, τόνισε ότι η μοίρα και η τραγωδία των 30.000 παιδιών προσφύγων, καθώς και ο Γολγοθάς τους, δεν πρέπει να αποκρύπτονται», είπε η Προεδρία της γειτονικής χώρας. Η Ελλάδα καταδίκασε τις πρόσφατες ενέργειες των Σκοπίων. Το Υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε τη Βόρεια Μακεδονία για παραβίαση της Συμφωνίας των Πρεσπών, μιας ιδιαίτερα προβληματικής συμφωνίας που είχε στόχο την επίλυση διαφορών μεταξύ των δύο χωρών. Το είπε ξανέφερε: «Η ηγεσία της Βόρειας Μακεδονίας συνεχίζει να παραβιάζει τη Συμφωνία των Πρεσπών. Επιπλέον επιστρέφει σε ενέργειες του παρελθόντος που υποδηλώνουν αλυτρωτική διάθεση και πλήρη άγνοια της ιστορίας». Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών έθεσε ήδη αναλυτικά υπόψη των ομολόγων του στο πλαίσιο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων τις σχετικές παραβιάσεις και θα συνεχίσει να το πράττει. Επιπλέον το θέμα τίθεται σε διεθνές επίπεδο εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης. Η ηγεσία της Βόρειας Μακεδονίας απομακρύνεται καθημερινά όλο και περισσότερο από τις σχέσεις καλής γειτονίας που αποτελούν τον πυρήνα του ευρωπαϊκού κεκτημένου και του διεθνούς δικαίου», είπε το ΙΠΕΞ. Πριν λίγες ώρες, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τοποθετήθηκε και αυτός επί του θέματος, λέγοντας: «Ενημέρωσα λοιπόν τους συναδέλφους μου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για αυτή τη δυσάρεστη εξέλιξη και κατέστησα επίσης απολύτως σαφές ότι αν τα Σκόπια επιμείνουν σε αυτή τη γραμμή, θα καταστήσουν ουσιαστικά εξαιρετικά δύσκολη, αν όχι, θα κυρώσουν στην πράξη οποιαδήποτε διαδικασία άμεσης σύγκλησης με την Ευρωπαϊκή Οικογένεια. Οπότε νομίζω ότι θα πρέπει όλοι να αντιλαμβάνονται τις συνέπειες των πράξεών τους και να γνωρίζουν ότι η συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο περνά προφανώς μέσα από την πιστή τήρηση διεθνών συμφωνιών που έχουν υπογραφεί, εν προκειμένου και από τα δύο μέρη», ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Βουλγαρίας επέκρινε επίσης έντονα τις ενέργειες της νέας κυβέρνησης της Βόρειας Μακεδονίας, καθώς ο Πρωθυπουργός της χώρας, Κρίστιαν Μίτσοσκι, είπε: «Δεν θα γονατίσουμε μπροστά στη Βουλγαρία», και δήλωσε ότι θα επαναδιαπραγματευτεί τις συμφωνίες που υπάρχουν με τη Βουλγαρία. Το Βουλγαρικό Υπουργείο χαρακτήρισε τις προθέσεις του Πρωθυπουργού της γειτονικής χώρας ως απαράδεκτες, κατηγορώντας τα Σκόπια ότι δεν τηρούν τις διεθνείς δεσμεύσεις και συμφωνίες. Πείτε μας τη γνώμη σας για τις εξελίξεις αυτές στα σχόλια κατά από το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κοινοποιήσετε την είδηση στους φίλους σας, να πατήσετε μου αρέσει αν σας άρεσε το βίντεο μας και να κάνετε εγγραφή αν δεν έχετε καν ήδη στον MSHD, ενεργοποιημένο το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας, nmshd.gr.